Έχουμε ένα απεγκλωβισμό. Γερμανού στον πάλο. 62 ετών. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δυστυχώς όμως ο άνδρας, ο οποίος απεικονίζεται και στις φωτογραφίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είχε βγει μόνος του να κάνει έτσι μία εξόρμηση εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στην Κίσαμο. Ωστόσο, ο ίδιος τραυματίστηκε και αμέσως κλήθηκε και η πυροσβεστική με ομάδα της ΕΜΑΚ. Θέλω να σας πω ότι είχαμε 2 οχήματα και 4 υπαλλήλους και 6 υπαλλήλους και μια εθελοντική ομάδα. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες των ανθρώπων οι οποίοι έσπευσαν βεβαίως να τον βοηθήσουν, αλλά μιας και ανοίγει ο καιρός, οι εξορμήσεις θα είναι πολύ περισσότερες. Η Κρήτη ενδείκνυται για τέτοιου είδους αποδράσεις. Ίσως θα πρέπει να δούμε ξανά και ξανά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια εξόρμηση, πάντα όμως με ασφάλεια, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό του ούτε τους υπόλοιπους, για να έχουμε έτσι και ένα όμορφο καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους θα πρέπει να τηρούμε όλοι μας και βέβαια καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί και μια εκπαίδευση κατά κάποιο τρόπο. Δεν είπα να γίνουμε επαγγελματίες, αλλά ακόμα και σε ερασιτεχνικό επίπεδο για να προχωρήσει σε μια πεζοπορία. Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της σε επίπεδο Κρήτης, όμορφη η Κρήτη, ξεχωριστά τα μονοπάτια, ξεχωριστές οι βουνοκορφές της, αλλά θα πρέπει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο λίγο εκπαιδευμένοι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Αντωνακάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παραρτήματος Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Αντωνακάκη. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν, αύξηση των επισκεπτών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και βέβαια αυξάνονται ταυτόχρονα και περιστατικά απεγκλωβισμών, διασώσεων σε παγκρίτο επίπεδο. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μας πείτε αναφορικά με τους κινδύνους που ελοχεύουν σε, ακόμα και σε μία απλή πεζοπορία που θα πάρουμε την οικογένειά μας, θα προχωρήσουμε σε ένα μονοπάτι, σε κάποιο φαράγγι του Ηρακλείου, της Κρήτης. Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν? Ωραία, ωραία. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτό το βήμα και σας ευχαριστώ. Καταρχήν, όλοι μας θεωρούμε ότι δεν θα τύχει σε εμάς τίποτα και πηγαίνουμε να κάνουμε την εξόρμησή μας, τη βόλτα μας, με αυτό το σκεπτικό. Καλό έχει την αισιοδοξία του μέσα, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε σε κάποιο μέρος του μυαλού μας, στο πίσω μέρος αν θέλετε, για να το φέρουμε και κοντά, τι θα κάνουμε στην περίπτωση που κάτι μας τύχει. Κάποιοι βασικοί κανόνες είναι ότι όταν θα ξεκινήσω να πάω μία εξόρμηση, θα πρέπει να έχω το κινητό μου μαζί σε καλή κατάσταση, η μπαταρία του να είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή φορτισμένη, και ιδανικά να έχω και κάποιο power bank, εάν ιδίως πρόκειται να λείψω για αρκετές ώρες. Μια και είπα για smartphone, καλό είναι ο καθένας, όπως ας πούμε και στο δικό μου τηλέφωνο, υπάρχουν λειτουργίες έκτακτης ανάγκης που μπορεί με το πάτημα, στο συγκεκριμένο ας πούμε στο δικό μου κινητό, με το πάτημα 5 φορές ενός κουμπιού, να στείλει, χωρίς να χρειαστεί να πάρει τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα έκτακτης ανάγκης σε πρόσωπα οικείου σου με το στίγμα και αν θέλεις να φανεί και το ιστορικό των κλήσεων τους, ώστε να ξέρουν με ποιον έχεις μιλήσει και ούτω καθεξής, να συγκροτηθεί δηλαδή μια επιχείρηση διάσωσης καλύτερα, γιατί εμείς οι διασωστικές ομάδες, εθελοντικές, αλλά και ο κρατικός μηχανισμός, όσες περισσότερες πληροφορίες έχει, τόσο καλύτερα είναι για να διαχειριστεί την επιχείρηση. Τώρα, όπως είπα, καλό είναι να γνωρίζουμε τις λειτουργίες του τηλεφώνου μας, καλό είναι να γνωρίζουμε το 112, όπως και στην προκειμένη περίπτωση ο τουρίστας, ο Γερμανός, οπότε ενημερώθηκα, παρόλο που βγήκε μόνος του, και αυτός είναι ένας κανόνας που θα τον αναφέρω, και είχε κάποιο ατύχημα, κάλεσε, ενημέρωσε τις αρχές, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και είχε αίσιο τέλος. Σε αντίθετη περίπτωση, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα αν δεν είχαν ενημερωθεί. Τώρα, ετοιμαζόμαστε για μια εξόρμηση. Όπως είπα, φροντίζω το κινητό μου να είναι φορτισμένο και να έχω και power bank εφόσον πρόκειται να κάνω μια πολύωρη διαδρομή. Το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ και προτείνουμε και σε όλους είναι να ελέγξω
την πρόγνωση του καιρού, να κοιτάξω τον καιρό. Αυτές οι μέρες είναι καλές, αλλά βγαίνοντας από το σπίτι μπορούμε να δούμε μια ωραία γιακάδα, αλλά παραπέρα μπορεί να είναι κάποια μαύρα σύννεφα, τα οποία να μην έχουν την ίδια διάθεση με εμάς. Σωστό. Και να μας χαλάσουν σχέδια και επίσης να μας θέσουν και σε κίνδυνο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιοι θα πάνε. Αν στην παρέα μας έχουμε μικρά παιδιά. Δηλαδή μπορεί να δούμε μια βροχούλα και να πούμε δεν με πειράζει, θα πάρω ένα διάβροχο, θα πάρω μια ομπρέλα, αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο για όλους της ομάδας, της παρέας, της οικογένειας. Άρα λοιπόν συστήνω την προσοχή στους γονείς να μην θεωρούν τις δυνάμεις τους ίδιες με των παιδιών, με των μικρών παιδιών, έτσι. Ή τέλος πάντων και με άλλων ατόμων που μπορεί να είναι ενήλικες, αλλά να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Άρα λοιπόν τίθεται και το ζήτημα τις ικανότητες που έχω, δηλαδή να κάνω μια αυτογνωσία. Εγώ μπορώ και η ομάδα μου μπορεί, τέλος πάντων η οικογένειά μου, να πάμε εκεί. Άρα λοιπόν θα κοιτάξω τον καιρό. Να είναι καλός ο καιρός και να μην υπάρχουν κίνδυνοι για βροχή, δυνατός άνεμος, ο οποίος μπορεί να ρίξει. Απρόβλεπτος παράγοντας των καιρικών συνθήκων. Πρέπει να το μελετήσω καλά, ενδεχομένως και σε ένα και δύο site. Δεν είναι αρκετό το ένα site, όπως κάνω και εγώ όταν θέλω να κάνω μια εξόρμηση, κοιτάω τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά μετεωρολογικά site και αν δεν βγάζω συμπέρασμα, ακολουθώ και τρίτο. Όχι μόνοι. Αν μπορούμε να αποφύγουμε να είμαστε μόνοι μας. Ιδανικά από τρία άτομα και πάνω. Σε ένα ατύχημα, σε μια πεζοπορία που μπορεί να γλιστρήσω, να στραμπουλήξω το πόδι μου. Να υπάρξει βοήθεια. Να πάθω ένα διάστρεμο. Σωστά. Εάν είμαστε τρία άτομα, ο ένας θα καθίσει μαζί μου να με βοηθήσει, να μου δώσει νερό, και ο άλλος θα τρέξει για βοήθεια. Πολύ σωστά. Και ο άλλος θα τρέξει για βοήθεια. Κινητό τηλέφωνο από τη μία, λοιπόν, καιρικές συνθήκες από την άλλη. Παρέα, να είμαστε τρία άτομα τουλάχιστον. Τι άλλο επιγραμματικά? Ναι. Επιγραμματικά κατάλληλα ρούχα και εξοπλισμός. Εάν δηλαδή πάω για μια πεζοπορία, δεν είναι ιδανικό σε καμία περίπτωση μια σαγιονάρα. Ή ακόμα και ένα αθλητικό παπούτσι, αν πρόκειται να περπατήσω σε βότσαλα. Σαν ανεβαίνει σε μηχανή, δηλαδή, δικυκλιστή με σαγιονάρα και σόρτς, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε το καλοκαίρι ούτε το χειμώνα. Κάτι ίδιο ισχύει και με μια πεζοπορία. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό και αν χρειαστεί ή αν υπάρχει πιθανότητα βροχής, να έχω και στεγνά ρούχα μαζί μου σε ένα σακίδιο. Και σε μένα προσωπικά έχει συμβεί και έχει χρειαστεί, έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικό. Η τροφή μετά είναι και το νερό, πολύ σημαντικό και αυτό, που θα πρέπει να έχουμε, εντάξει, όχι κανένα παστίτσιο μαζί μας, εκτός αν πηγαίνω για πικνίκ, αλλά συνήθως έχουμε μαζί μας κάποιο ενεργειακή μπάρα. Σωστά, μία μπάρα νερό. Καρπούς, έτσι, νερό, ιδίως καλοκαιρινούς μήνες, αν είναι... Αν είναι ζέστη, θα χρειαστούμε παραπάνω. Οπότε πρέπει να πάρουμε από θέματα. Δεν πειράζει να το κουβαλήσουμε λίγο παραπάνω. Τώρα, πληροφορίες για το μέρος που θα πάμε. Τι κίνδυνοι υπάρχουν? Μπορούμε να βρούμε από το ίντερνετ? Μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον οδηγό βουνού ή κάποιον ντόπιο εκεί πέρα? Τι γίνεται από εδώ? Αυτό το μονοπάτι που οδηγεί? Υπάρχουν κίνδυνοι? Υπάρχουν προβλήματα? Υπάρχουν άγρια ζώα? Μπορεί να υπάρχουν και δεν είναι απαραίτητο. Μόνο το μονοπάτι να είναι δύσβατο ή επικίνδυνο. Επίσης, κύριε Αντωνακάκη, ένας ο οποίος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας, με ποιους τρόπους μπορεί να το πετύχει, πώς μπορεί να σας βρει? Πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να μας βρει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook ως ελληνική ομάδα διάσωσης παράρτημα Ηρακλείου. Ναι. Παπάκι, δηλαδή, ΕΟΤΕΡ. Στο οποίο μπορεί να παρακολουθήσει και το βασικό σχολείο που κάνουμε και κάνουμε 5 Σαββατοκύριακα, τα οποία περιλαμβάνει γνώσεις για όλα τα παιδιά, δηλαδή για το βουνό, για τη θάλασσα, για πρώτες βοήθειες, για την επικοινωνία. Ειδικά τα social media μας βοηθούν αρκετά στο να έρθουμε σε επαφή και με εθελοντικές ομάδες και με ομάδες με διασώστες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας βοηθάτε σε ρεπορτάζ, κύριε Αντωνακάκη. Εδώ είμαστε, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, και εγώ. Μας. Σίγουρα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα, αλλά καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύ. Θα αφιερώσουμε μισή εκπομπή ή μία ολόκληρη εκπομπή να τα πούμε, ξέρετε. Εδώ είμαστε. Η πόρτα της εκπομπής είναι πάντα ανοιχτή.